η αποκάλυψη και το ξέσπασμα του Μαθιού. Ο Ευθύμης αναθέτει στο Βαγγέλη τις δουλειές του. Παράλληλα, η Βασιλική ενημερώνει το Μαθιό για τη διαμονή του στο ξενοδοχείο, όπου εργάζονται η ίδια και η Αργυρό, γεγονός που τον εξοργίζει. Στη συνέχεια, η γυναίκα πλησιάζει ακόμα περισσότερο την αλήθεια για τον Οδυσσέα, ενώ ο αγαπημένος της πέφτει στο δόκανο του Ευθύμη, που κρατάει στα χέρια του το μεγάλο του μυστικό. Σύντομα, ο χειρότερος εφιάλτης του παίρνει σάρκα και οστά, καθώς ο Φαρμάκης λέει ευθέως στη Βασιλική πως ο Μαθιός είναι ο δολοφόνος του Στεφανή, αφήνοντάς την άναυδη. Η είδηση αυτή σκάει σαν βόμβα, και όσο και αν δεν θέλει να πιστέψει πως ο αγαπημένος της έχει κάνει κάτι τέτοιο, οι υποψίες δεν σταματούν να τη βασανίζουν. Από την άλλη, ο Μαθιός δεν αντέχει άλλο να ζει μέσα στο ψέμα, γνωρίζοντας πως ο κλειός για εκείνον έχει στενέψει πια επικίνδυνα. Η απόγνωση τον έχει κυριεύσει, γι' αυτό και ξεσπάει στην Καλλιόπη. Και ενώ ο Ευθύμης μαθαίνει από το Βαγγέλη ένα γεγονός που τον βοηθάει σημαντικά στο σχέδιό του με το Μαθιό, ο Μύρος μετά τον πυροβολισμό του από το Μάκη μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μάλιστα η Άσπα δεν φεύγει στιγμή από το πλευρό του. Η αγωνία της έχει χτυπήσει κόκκινο και προσεύχεται να πάνε όλα καλά και γρήγορα ο Μύρος να σταθεί ξανά στα πόδια του. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.